Ο διαδικτυακός εκφοβισμός ή κυβερνοεκφοβισμός αποτελεί εξέλιξη του παραδοσιακού εκφοβισμού σε τεχνολογικό επίπεδο και αφορά οποιαδήποτε πράξη εκφοβισμού, ψυχολογικής κακοποίησης, επιθετικότητας, απειλής, ταπείνωσης, παρενόχλησης, τρομοκρατικής ή αυταρχικής συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων που πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου κινητών τηλεφώνων είτε άλλων ψηφιακών τεχνολογιών από ομήλικους τους και η οποία επαναλαμβάνεται σε βάθος χρόνου ανατακτά ή άτακτα χρονικά διαστήματα. Ο όρος πρωτοεμφανίστηκε από τον Καναδό παιδαγωγό Bill Belsey το 2004 και εντάσσεται στις συμπεριφορές προληπτικής επιθετικότητας, οι οποίες κινδύνεται να διεξάγονται από άτομο ή ομάδα ατόμων με απότερο στόχο την πρόκληση συναισθηματικής ή και σωματικής βλάβης στο εκάστοτε θύμα. Ο κυβερνοεκφοβισμός αποτελεί τη συνέχεια του παραδοσιακού εκφοβισμού με συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις, οι οποίες και εστιάζονται στα ακόλουθα σημεία. Δυνατότητα άμεσης και ταυτόχρονης θυματοποίησης των χρηστών του διαδικτύου μέσα στον προσωπικό τους χώρο, σε παγκόσμιο επίπεδο με χαμηλό κόστος και 24ωρη πρόσβαση από πλευράς θητών. Παροχή ανωνυμίας, η οποία και δημιουργεί μια αίσθηση ελευθερίας και ασφάλειας στο θήτη. Έλλειψη προσωπικής επικοινωνίας θήτη-θύματος, η οποία και έχει ως απότοκο τη μη άμεση ενσυναίσθηση των συνεπειών της εκάστοτε επίθεσης από πλευράς θήτη. Ύπαρξη ακούσιων ή εκούσιων μαρτύρων, οι οποίοι και χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες. Πρώτον, οι επιβλαβείς για το θύμα, οι οποίοι μέσω της συμπεριφοράς τους είτε επικροτούν είτε παραμένουν αδιάφοροι απέναντι σε αυτή τη συμπεριφορά, και οι βοηθοί παρατηρητές, οι οποίοι μέσω της άμεσης αντίδρασής τους κινητοποιούν περισσότερα άτομα για την καταπολέμηση του φαινομένου. Η ίδια η φύση του διαδικτύου, καθώς τα βίντεο και οι αναρτήσεις είναι συνέχεια διαθέσιμα και ορατά από απεριόριστο αριθμό ατόμων, οπουδήποτε και οποτεδήποτε, αυξάνοντας έτσι με ευκολία τον αντίκτυπο στο θύμα. Και τέλος, η μη ανάγκη ύπαρξης δυσανάλογης δύναμης μεταξύ θήτη και θύματος, μιας και μέσω των ηλεκτρονικών μέσων, ακόμα και ένα άτομο χωρίς ιδιαίτερες σωματικές ικανότητες, μπορεί να γίνει θήτης σε απεριόριστο αριθμό ατόμων.